Έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ τον Ιούλιο, βλέπει το έγκυρο δελτίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο υποστηρίζει ότι δεν είναι δυνατόν ένα μικρό κράτος, με την άρνησή του να αποδεχθεί τους κανόνες του παιχνιδιού, να θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Η Ελλάδα θα εξέλθει από την Ευρωζώνη τον ερχόμενο Ιούλιο, παραμένοντας όμως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η έξοδος θα έχει ως αποτέλεσμα πολλές δυσκολίες και κινδύνους, αλλά η ελληνική συμπεριφορά την έχει καταστήσει αναπόφευκτη. Το κλίμα πιέσεων από τους Ευρωπαίους για να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας μετέφερε και ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Οι Ευρωπαίοι εταίροι μας επιθυμούν την παραμονή της Ελλάδος στην Ευρωζώνη. Θεωρούν ωστόσο αυτονόητο ότι πρέπει και εμείς να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε αναλάβει. Με τα σενάρια για έξοδο το ευρώ να φουντώνουν, ο επίτροπος De Hoogt ξαναχτυπά και με νέα του δήλωση επαναλαμβάνει τα όσα δήλωνε σε προηγούμενη συνέντευξή του ότι υπάρχουν προετοιμασίες για έκτακτο σχέδιο ανάγκης σε περίπτωση ελληνικής εξόδου από το ευρώ. You need to be prepared and we are prepared to all eventualities, but on the other hand, if you read the whole article, you will see very clearly that I'm saying in the most robust terms that we should make sure that Greece stays in the in the eurozone. But can you expect that we wouldn't have the slightest idea what could happen if ever there is something dramatic with Greece? I mean, we are supposed to be responsible people, no? Δεν υπάρχει οργανωμένη συζήτηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το τι θα κάνουμε εάν η Ελλάδα αποχωρήσει. Τώρα, εάν οι κεντρικές τράπεζες και οι επιχειρήσεις δεν προετοιμάζονταν για ένα τέτοιο σενάριο, θα ήταν ένα σοβαρό επαγγελματικό λάθος. Υπέρ της παραμονής της Ελλάδας στην Ευρωζώνη με παράλληλη τήρηση των δεσμεύσεων, τάχθηκε με μήνυμά του στο Twitter και ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κάνω και πάλι έκκληση προς τους ηγέτες και τους πολίτες στην Ελλάδα να αφήσουν τη λογική και το προσωπικό συμφέρον να επικρατήσουν. Επιθυμούμε να παραμείνει η Ελλάδα στη ζώνη του ευρώ, τηρώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει. Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα παραμείνει στο ευρώ εξέφρασε μιλώντας στην Ιταλική τηλεόραση ο Μάριο Μόντι. Ο Ιταλός Πρωθυπουργός τόνισε ότι όλα μπορούν να συμβούν, αλλά το πιθανότερο είναι η εξέλιξη να είναι θετική για την Ελλάδα, συμπληρώνοντας πως το να αποφευχθεί μια έξοδος χώρας από την Ευρωζώνη είναι προς το συμφέρον όλων και ιδιαίτερα της Γερμανίας. Αναφερόμενος στις αιτίες της ελληνικής κρίσης, έκανε λόγο για ένα πολιτικό σύστημα που πουλούσε αυταπάτες στους πολίτες, για έξαρση της φοροδιαφυγής και έλλειψη ανταγωνισμού, ενώ υποστήριξε ότι οι Ευρωπαίοι έπρεπε να δώσουν περισσότερο χρόνο προσαρμογής στην Ελλάδα. Dove ha sbagliato quindi la Grecia in tutti gli anni precedenti? Dove ha sbagliato forse in parte l'Europa? Io credo di sì, nell'avere richiesto un aggiustamento troppo rapido. Perché? Perché introdurre concorrenza, lotta all'evasione fiscale, lotta alla corruzione, riduzione del disavanzo pubblico, eccetera, partendo da una situazione greca in due anni, tre anni, e in parte all'inizio sembrava che ci riuscissero, significa avere un cambiamento culturale e politico profondissimo in una società, cosa che quando va bene richiede una generazione. Καταστροφικές θα ήταν οι συνέπειες από την έξοδο της Ελλάδας από την Ευρωζώνη, προειδοποιεί και ο επικεφαλής του Διεθνούς Χρηματοπιστωτικού Ινστιτούτου, ο οποίος ζητεί να θεσπιστεί επιγόντως πανευρωπαϊκός μηχανισμός εγγύησης καταθέσεων, ενώ ο σύμβουλος του Γάλλου Προέδρου εκτιμά ότι η Ελλάδα και οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου θα χρειαστούν νέο κούρεμα χρέους. Είναι εσφαλμένο να σκεφτόμαστε ότι μια έξοδος της Ελλάδας από την Ευρωζώνη δεν θα είχε πολύ σοβαρές συνέπειες για τις ευρωπαϊκές τράπεζες, για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, για χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία εξαιτίας της μετάδοσης. Εξάλλου, αυτό θα αποσταθεροποιούσε το σύνολο της παγκόσμιας οικονομίας. Οι χώρες αυτές θα χρειαστούν επιπλέον κούρεμα του χρέους τους. Δεν πιστεύω ότι η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ισπανία μπορούν να αναπτυχθούν χωρίς ένα νέο haircut. Η πιθανότητα η Ελλάδα να εγκαταλείψει το ευρώ στους επόμενους 12 μήνες είναι πολύ χαμηλότερη από ό,τι αναμένουν οι αγορές, εκτιμά η Credit Suisse, ενώ και η Goldman Sachs θεωρεί ότι η έξοδος από την Ευρωζώνη δεν είναι η καλύτερη λύση, καθώς η εισαγωγή ενός νέου νομίσματος θα είχε μεγαλύτερο κόστος. Ωστόσο, ο επικεφαλής της Bundesbank, με συνέντευξή του στη Le Monde, υποστηρίζει ότι εάν η Ελλάδα δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις της, η Τρόικα θα πρέπει να κλείσει τη στρόφιγγα των δανείων. Η βοήθεια προς την Ελλάδα θα πρέπει να σταματήσει εάν η Αθήνα δεν σεβαστεί τις δεσμεύσεις που έχει κάνει ως αντάλλαγμα. Σε διαφορετική περίπτωση, οι συμφωνίες θα χάσουν την αξιοπιστία τους και θα εμπλακούμε σε ανεφόρο μεταφορές χρημάτων. Θα πάμε τώρα.